Θα βγουν όλοι 28 Φεβρουαρίου 2023, 11.30 το βράδυ. Ο εφιάλτης ζωντανεύει και η σύγκρουση είναι μοιραία. Δεκάδες νεκροί, νέα παιδιά διαλυμένα, ανήποτη τραγωδία. Απίστευτες καταγγελίες που προκαλούν οργή. Πολιτικές επιλογές που προδιαγράφουν το έγκλημα. Ακούτε τα podcast του 902.gr Θλίψη και στεναχώρια σου σφινώνουν έναν κόμπο στο λαιμό, μαζί και η οργή, γιατί ξέρεις ότι ήξεραν. Τους βλέπεις θλιμμένους στον τόπο του εγκλήματος να λένε ότι πρέπει και θα αποδοθούν ευθύνε. Και είναι οι ίδιοι που έχουν τις πρώτες και κύριες πολιτικές ευθύνε. Είναι αυτοί που στέκονται μπροστά από το σημείο της σύγκρουσης προσπαθώντας να κρύψουν ότι οι εικόνες πίσω τους είναι ένα στιγμιότυπο τη πολιτική του. Τη πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που έχει τίτλο Απελευθέρωση των Μεταφορών. Τα πτώματα βγαίνουν μέσα από τα συντρίμμια τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και αυτοί λοιπόν που σκηνοθέτησαν το έγκλημα, τώρα παριστάνουν του ανήξερου και ρωτάνε, Πώ βρέθηκαν την ίδια στιγμή δύο τρένα να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Σήμερα λοιπόν, και όσο μας επιτρέπει η οργή μα θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τους πραγματικούς ενόχους για αυτό το έγκλημα. Ποια είναι τα ανθρώπινα λάθη, ποιοι γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα, ποιες είναι οι συνειδητές πολιτικές επιλογές που οδήγησαν σε μία ακόμα τραγωδία. Και θα ξεκινήσουμε όχι με όσα συμβαίνουν τώρα, αλλά με όσα συνέβησαν πριν τη σύγκρουση των τρένων στα τέμπη. Το ζήτημα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων στους χώρους δουλειάς Στι διαβάσει και στη γραμμή του σιδηροδρόμου δεν είναι νέο φαινόμενο. Πραγματικά αναρωτιέται κανεί τι άλλο πρέπει να συμβεί για να αναλάβουν επιτέλου τι ευθύνε του η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Οι κυβερνήσει και οι εταιρείε αδιαφορούν. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο για ασφαλή εργασία στου χώρου δουλειά. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο ασφαλού κυκλοφορία των τρένων γιατί αποτελούν κόστο και εμπόδιο στην κερδοφορία του. Πρέπει πρώτα να θρυνήσουμε νεκρού και μετά να πάρθουν μέτρα προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Πόσο κοστολογείται για τους παραπάνω η ανθρώπινη ζωή. Αυτό που μόλις διαβάσαμε είναι γραμμένο και δημοσιευμένο στις 24 Ιανουαρίου 2023. <Κι> Αυτό που διαβάσαμε το λέει η Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Συνδροδρομικών, οι συνδικαλιστές που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ. Και το λένε με αφορμή ένα σοβαρό ατύχημα που έγινε εκείνη την ημέρα στο κεντρικό εργοστάσιο της Hellenic Trains στον Πειραιά όταν μια ντιζελομηχανή χτύπησε ηλεκτράμαξα που ήταν ανασηκωμένη σε γρήλου, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει από του γρήλου. Αυτά που ακούσατε τα γνώριζαν και τα διάβασαν οι διοικήσει όλων των αρμόδιων φορέων. Του ΟΣΕ, τη Εργοσέ, τη Hellenic Τρέιν, τα Υπουργεία, η κυβέρνηση. Σε αυτού τα έστειλαν οι εργαζόμενοι. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε ακριβώ εδώ. Να μην πούμε τίποτα άλλο. Και από εδώ να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε τι ευθύνε. Από εδώ να ξεκινήσει η έρευνα και από εδώ και μόνο να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Έχει όμως και συνέχεια. Οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ με αφορμή νέο ατύχημα που έγινε πριν μερικές μέρες δεν έμειναν μόνο στις διαπιστώσεις. Με νέα ανακοίνωση στις 7 Φεβρουαρίου ζητούσαν να παρθούν άμεσα μέτρα προειδοποιώντας μάλιστα πως δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Τι έλεγαν τότε, τι διεκδικούσαν, τι ζητούσαν έλεγαν. Θέλουμε άμεση πρόσληψη στον ΟΣΕ και την Ελένη Τρέιν μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα για την κάλυψη των πολύ μεγάλων και σοβαρών ελλείψεων σε όλε τι ειδικότητε. Αντίστοιχη εξειδίκευση και επιστοποίηση του προσωπικού. Προγράμματα εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στον ασφαλή τρόπο εκτέλεση των εργασιών. Ολοκλήρωση των έργων υποδομή και ασφαλού λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Ζητούσαν τότε σωστή συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού και της γραμμής. Ζητούσαν συντήρηση, επισκευή και εξυγχρονισμό όλου του τεχνικού εξοπλισμού και όλων των εγκαταστάσεων για ασφαλή εργασία. Και ζητούσαν μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων, ιδιαίτερα κατά τη διέλευσή τους από κατοικημένες περιοχές. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Έγινε όμως το τραγικό δυστύχημα. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι με μια παρέτηση και μερικά λόγια συμπόνια θα σβήσουν τι ευθύνε του διαχρονικού πολιτικού του εγκλήματο, γελιούνται. Πάμε να το πιάσουμε λοιπόν από ακόμα πιο πίσω αυτό το έγκλημα. Το 2015 ψηφίζεται το τρίτο μνημόνιο. Το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ που το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Στο τρίτο μνημόνιο προβλέπεται η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων. Το 2017 γίνεται η πώληση τη Τρένοσε, είναι η σημερινή Hellenic Train ΑΕ, η πώληση τη Τρενόσε γίνεται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ιταλικό επιχειρηματικό όμιλο με τίμημα 45 εκατομμυρίων ευρώ. Όπω έλεγε τότε και ο ίδιο ο Τσίπρα, με την πώληση τη Τρενόσε η χώρα γλίτωσε ένα μεγάλο βάρο. Το 2019 η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν από κοινού το πακέτο οδηγιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλήρη απελευθέρωση των συντηροδρομικών μεταφορών. Στην Τρενοσέ δίνονται 50 εκατομμύρια το χρόνο για τι υποτιθέμενε άγονε γραμμέ που τι έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε η Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά τα χρόνια, όλοι του συνεχίζουν την απαξίωση του κρατικού ΟΣΕ με στόχο να αποδοθεί πλήρω στου ιδιώτε. Ποια είναι όμω η πραγματικότητα τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια μετά την περήφανη ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Ακούστε. Οι εργαζόμενοι στους υδροδρόμου δουλεύουν 11 ώρες την ημέρα, 29 μέρες το μήνα, με ελάχιστα έως καθόλου ρεπό. Οι εργαζόμενοι κάνουν εργασίες που δεν αφορούν το αντικείμενό τους, και χωρί να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση και εκπαίδευση. Για παράδειγμα, μπορεί ένα ηλεκτρολόγο να κάνει τη σύνδεση και αποσύνδεση βαγονιών, ενώ αυτό είναι αποκλειστική δουλειά τη ειδικότητα του κλειδούχου. Μετά την αποχώρηση του παλιότερου προσωπικού και τι απολύσει που έγιναν, δεν έχει δοθεί στο νέο προσωπικό η απαιτούμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση. Τραγική είναι η έλλειψη προσωπικού, ενώ η μερική αντικατάσταση του παλιού πολύ έμπειρου προσωπικού γίνεται με εργαζόμενου που δουλεύουν με μπλοκάκι χαμηλή εκπαίδευση και εξειδίκευση. Πρέπει να υπάρχουν ομάδε επισκευή γραμμή. Αυτέ οι ομάδε λοιπόν συγκροτούνται από έναν ή δύο εργαζόμενου, ενώ πρέπει κανονικά να υπάρχουν πέντε. Και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια εκρεμεί η συνολική εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλεία και όχι μόνο. Τα συστήματα ασφαλεία τι είναι, είναι αυτά που προστατεύουν από σοβαρά ατυχήματα, καθώ μπορούν να σταματήσουν ένα τρένο εάν παρατηρηθεί αφύσικη λειτουργία, όπω υπερβολική ταχύτητα ή κάποια άστοχη ενέργεια. Και αυτά δεν υπάρχουν. Όλε οι κυβερνήσει και οι αρμόδιοι υπουργοί από το 2015 μέχρι και σήμερα τα γνωρίζουν και με λεπτομέρειε όλα αυτά. Γιατί όμω δεν κάνουν τίποτα. Πάμε στο ζουμί τη υπόθεση. Η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου γίνεται με κριτήριο το κέρδο. Το κέρδο είναι αυτό που προσδιορίζει ποια τμήματα και ποιε υπηρεσίε του σιδηροδρόμου θα αναπτυχθούν. Και τότε είναι που η σύγχρονη ασφαλή και φτηνή σιδηροδρομική συγκοινωνία εξαφανίζεται. Πάντοτε πριν από μια ιδιωτικοποίηση, προηγείται η πολυδιάσπαση των λειτουργιών του φορέα. Αυτό έγινε και με του σιδηροδρόμου. Αυτή η πολυδιάσπαση λοιπόν ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, συνεχίστηκε με Νέα Δημοκρατία, συνεχίστηκε μετά με ΣΥΡΙΖΑ και ξανά με Νέα Δημοκρατία. Στόχο τη πολυδιάσπασης είναι να πάρουν οι ιδιώτε τα κερδοφόρα φιλέτα και να μείνει στο λαό το βάρο του κόστου των υποδομών. Το κέρδο λοιπόν βρίσκεται πίσω από την πολιτική τη απελευθέρωση των δημόσιων συγκοινωνιών. Και γι' αυτό το κέρδο ακριβένουν και τα εισιτήρια, γι' αυτό το κέρδο μειώνονται τα δρομολόγια, γι' αυτό το κέρδο σαραβαλιάζουν τα μέσα μαζική μεταφορά. Και το τίμημα αυτού του κέρδου είναι οι δεκάδε νεκροί στα τέμπη. Αν φύγει αυτή η λέξη, η λέξη κέρδο. Αν οι συγκοινωνίε γίνουν κοινωνική περιουσία, αν υπαχθούν σε ενιαίο κρατικό φορέα, σχεδιαστούν κεντρικά για να λειτουργούν όχι για το κέρδο αυτών των επιχειρηματικών, των καπιταλιστών και των εταιριών του, αλλά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών του λαού μα, τότε και μόνο τότε θα υπάρχει φτηνή λαϊκή συγκοινωνία, ασφαλή, συχνή και σύγχρονη. Αυτά τα έλεγε το Σεπτέμβριο του 2022 στη Βουλή ο βουλευτή του Κουκουέ Γιάννη Δελή, σε συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση των εταιριών ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Προηγουμένω, στην ίδια συζήτηση, οι βουλευτέ του Κομμουνιστικού Κόμματο είχαν αποκαλύψει άρθρο-άρθρο τι επικίνδυνε για το λαό διατάξει σε ένα ακόμα νομοσχέδιο που προωθούσε την πολιτική τη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των μεταφορών και τη ανταγωνιστικότητα. Μια ανταγωνιστικότητα που θυσιάζει τι λαϊκέ ανάγκε παίζοντα κορώνα γράμματα τη ζωή του λαού. Όλα αυτά βρίσκονταν στον πυρήνα του νόμου τη Νέα Δημοκρατία. Και ο εισηγητή τη τότε έλεγε ότι το νέο αυτό καθεστώ αποβλέπει στη βελτίωση τη παραγωγικότητα, τη ελκυστικότητα και τη ανταγωνιστικότητα των εταιριών του σωτηροδρομικού τομέα. Τι έλεγαν όμω και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα με πρώτο και καλύτερο το ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν μια κριτική για το αν είναι πραγματική απελευθέρωση και για το αν γίνεται με διαφάνεια η μοιρασιά που περιλαμβάνει βέβαια τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψη. Ακούστε τώρα και μια ομολογία. Ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΣΕ, σε ένα πρόσφατο συνέδριο για τι υποδομέ και τι μεταφορέ, είπε ότι ο ΟΣΕ δεν μπορεί να κάνει προληπτική συντήρηση, διότι αυτή απαιτεί 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ανέφερε λοιπόν ότι για το 2022 ο οργανισμός πήρε μόλις 25 εκατομμύρια από το Υπουργείο Μεταφορών για να κάνει συντήρηση δηλαδή τα μισά. Γι' αυτό και η συντήρηση πρόσθεσε δεν είναι προληπτική αλλά διορθωτική. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδινε με την πατέντα του μεταφορικού ισοδυνάμου 750 εκατομμύρια ζεστό χρήμα στην ιδιωτική τρενοσέ. Αντίστοιχη σύμβαση πενταετού τότε διάρκεια και με το ίδιο ετήσιο ποσό επιδότηση, δηλαδή 50 εκατομμύρια ευρώ, είχε υπογράψει με την Τρενοσέ και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Όλα αυτά με εκείνου που τώρα πέφτουν από τα σύννεφα και ψάχνουν ευθύνε. Το νομοσχέδιο προέβλεπε και κάτι ακόμα. Προέβλεπε τη μεταφορά προσωπικού από τη μία εταιρεία στην άλλη για να καλύπτεται έω το 65% των κενών οργανικών θέσεων. Εντατικοποίηση, χαμηλές αποδοχέ, αύξηση του βαθμού εκμετάλλευση με τραγικά αποτελέσματα για του εργαζόμενου αλλά για την ασφάλεια των μεταφορών. Και όλα αυτά αντί να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα για την πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων και των δύο εταιριών. Και μιας και μιλάμε για αντατικοποίηση, θυμίζουμε πως η σύμβαση που υπογράφτηκε το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ προέβλεπε μέχρι και 9 μέρες συνεχόμενη δουλειά χωρίς ρεπό. Νόμος Χατζηδάκη πριν τον νόμο Χατζηδάκη δηλαδή. Κατά τα άλλα, ανθρώπινο λάθος. Στα πλαίσια αυτή τη πολιτική, μόλι τον περασμένο Δεκέμβρη, πετάχτηκαν στον δρόμο 160 συμβασιούχοι εργαζόμενοι φύλακε ισόπεδων διαβάσεων από τον ΟΣΕ. Αυτοί ήταν τα επόμενα θύματα τη απελευθέρωση των μεταφορών και τη ενίσχυση τη επιχειρηματική δράση, αφού τα πόστα του προορίζονται να ανατεθούν σε ιδιωτικέ εργολαβικέ εταιρείε. Τώρα λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πέφτουν από τα σύννεφα και ψάχνουν με αγωνία και θλίψη τι φταίει. Ο ένοχο όμω έχει ονοματεπώνυμο. Είναι το καπιταλιστικό κέρδο, είναι η πολιτική τη απελευθέρωση των μεταφορών, είναι το σύστημα που την ασφάλεια των επιβατών και του σιδηροδρομικού τα αντιμετωπίζει όπω κάθε τύπο αφορά το λαό, δηλαδή ω κόστο. Μπορούμε να πούμε ακόμα πολλά περισσότερα, αλλά σταματάμε εδώ με μία υπόσχεση. Αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμόρυτο. Ραντεβού λοιπόν σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.